Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Χαρίτο και βλέποντας αυτές τις εικόνες, κύριε Χαρίτο, καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το δράμα το οποίο εκτελήσεται στη Γάζα. Σήμερα ανοίγει, ενδεχομένως να ανοίξει η Ράφα. Υπάρχουν ερωτηματικά ή είναι ότι είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει? Είναι σίγουρο. Mm. Είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει το φυλάκιο της Ράφα. Και μάλιστα και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα μπει ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφαχ και θα δοθεί η άδεια σε Παλαιστινίους που έχουν ξένη υπηκότητα να περάσουν και να φύγουν από τη λωρίδα της Γάζας. Ναι. Αυτό το θέμα ήταν στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στους Ισραηλινούς, τους Αιγυπτίους, τον ΟΗΕ και κυρίως την Αμερική, που 600 πολίτες της, που είναι Παλαιστίνοι, ζουν στη Γάζα και θα έχουν σήμερα το δικαίωμα να φύγουν από τη λωρίδα της και Γάζας. Και οι 600, γιατί ακούστηκε ότι μόνο 80... Θέλουν, είναι θέμα το τι θέλουν. Ναι, είναι, ναι, ακουστικό αριθμός 80, γι' αυτό σας λέω αν θα φύγουν και οι 600. Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω και είναι επίσημα στοιχεία αυτά, ναι, ναι, και είναι επίσημα στοιχεία από την αμερικανική και από την ισραηλινή πλευρά, ναι, ναι, ότι οι Παλαιστίνοι που έχουν αμερικανική υπηκότητα και ζουν στη Γάζα, σε όλη τη Γάζα, όχι στο βόρειο, ναι, στο, ναι, νότιο, ναι, το τμήμα, mm-hmm, εδώ μιλάμε για καιρούς πριν από τον πόλεμο, ήταν 600. Και ο υπολογισμός αυτού του μεγέθους έγινε με ευκαιρία μια συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αμερική 1,5 μήνα πριν από την έναρξη του πολέμου, σε σχέση με την δυνατότητα των Παλαιστινίων με αμερικανική υπηκότητα να μπορούν να ταξιδεύουν προς και από την Αμερική ή οι συγγενείς τους να έρχονται και, μάλιστα, να τους επισκέπτονται στη Γάζα. Από αυτό είναι λοιπόν, από εκεί είναι αυτά τα στοιχεία των 600. Εκτός από αυτούς όμως υπάρχουν και άλλοι Παλαιστίνοι που έχουν άλλες υπηκότητες, κάποιοι και ελληνικοί. Έχω μάθει ότι έχουν καταφέρει κατά τις προηγούμενες ημέρες να βγουν από τη Γάζα συμπολίτες μου, ελλαδίτες, ναι, 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 που προς είναι τη Ράφα, στην Γάζα, και δεν γνωρίζουμε αν σήμερα θα φύγουν και όσοι έχουν απομείνει, αν έχουν απομείνει, γιατί δεν είμαι ενήμερος για τα ελληνικά στοιχεία. Ναι. Πάντως, όποιοι Παλαιστίνοι έχουν αλλοδαπή υπηκότητα και βρίσκονται στην περιοχή του φυλακίου της Ράφα, μπορούν να φύγουν σήμερα, θα τους δοθεί η άδεια να φύγουν. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από εδώ και από τους ΟΗΕΔΕΣ. Και από είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα είναι πολύ σημαντικό, αυτό που λέτε, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι ανοίγει επιτέλους το σύνορο στη Ράφα, έτσι ώστε να περάσουν στην Αίγυπτο και να πάνε σήμερα. Σήμερα. Για σήμερα. Για σήμερα, ναι, 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 για σήμερα. Για σήμερα, ναι, 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 αφού δόθηκε η Τετάρτη έτσι κι αλλιώς τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι για σήμερα, δεν είπανε ότι θα μείνει ανοιχτό. Ναι. Για τους τραυματίες Παλαιστινίους, λοιπόν, για να μπορούν να πάνε και στα νοσοκομεία. Επειδή έχουν στηθεί δύο, ναι, νοσοκομεία υπαίθρια έξω από το φυλάκιο της Ράφαχ, στο Αιγυπτιακό έδαφος, ένα Αιγυπτιακό και ένα που το έστησε η Τουρκία. Mm-hmm. Και σχετικά με τους νοσηλευόμενους στα υπόλοιπα τα νοσοκομεία που είναι στη Γάζα, χθες είχαμε μία εξέλιξη, μία κίνηση ΜΑΤ, θα μπορούσα να την πω, της Ισραηλινής πλευράς. Ο Νετανιάου είναι σε επαφή με ηγέτες της Δύσης, ναι, που τους ζητάει να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια και να μεταφερθούν όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Γάζα και να τους πάνε σε νοσοκομεία των χωρών τους. Μα είναι χιλιάδες. Λέγεται δε το βράδυ. Πώς? Είναι χιλιάδες. Εγώ σας μεταφέρω ποια είναι η ίδια. Ναι, 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 όχι, απλώς προσπαθώ και εγώ να βάλω. Ναι, ναι, απλώς προσπαθούμε να βάλουμε κάποια στοιχεία, κάποια κομμάτια του puzzle μαζί. Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό. Έχουμε και αυτή την καθυστέρηση ήχου, γιατί σήμερα με τα τηλέφωνα δεν τα πάμε καλά και σας ακούω από το Skype, έτσι να το δούμε, και έχουμε μία καθυστέρηση. Οπότε λοιπόν, αφήστε με να σας πω τι έχει προτείνει ο Νετανιάχου
Νετανιάου, ναι, και τι φέρεται να έχει αποδεχθεί μία από τις κυβερνήσεις που έχει μιλήσει. Παρακαλώ. Αυτό που έχει προτείνει λοιπόν ο Νετανιάου είναι να γίνει η εκένωση των νοσοκομείων, να μεταφερθούν όσο περισσότεροι ασθενείς είναι που νοσηλεύονται εκεί, να έρθουν, να μεταφερθούν με κάποιο τρόπο, ακόμα και με πλοία, να αφαιθεί τη δυνατότητα να έρθουν πλοία από τις δυτικές χώρες, να πάρουν τους ασθενείς και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία άλλων χωρών της περιοχής. Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχαμε χθες και ένας κυβερνητικός φορέας που είχε δηλώσει στην κρατική τηλεόραση υπό τον όρο της ανωνυμίας χθες είπε ότι η Βρετανία ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και ότι συζητιέται η Βρετανία να στείλει ένα πλοίο στη Γάζα να μεταφέρει τους ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία άλλων χωρών της περιοχής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα τους μεταφέρει σε νοσοκομεία που είναι στη Βρετανία. Αυτές είναι οι πληροφορίες και θα δίνεται δηλαδή ένας ανθρωπιστικός διάδρομος θαλάσσιος. Και νομίζω ότι αυτό είναι που είναι στην ατζέντα και εγώ έτσι καταλαβαίνω δηλαδή και από τις δηλώσεις και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όταν μιλάει για τη βοήθεια της Κύπρου. Μοιραίως η Κύπρος θα μπορούσε να συνδράμει σε όλη αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, βέβαια, αφού είναι στις προτεραιότητες του. Γι' αυτό... Ναι. Γιατί αυτές οι δηλώσεις είναι από διαρροές. Επειδή όμως η πείρα λέει ότι οι διαρροές που μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση εδώ στο Ισραήλ ύστερα από 2 ημέρες ως εκ θαύματος είναι είδηση. Οπότε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα μεγάλη ότι αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται. Θα πρέπει να το δούμε. Γιατί όποιο, ναι, θα πρέπει να το δούμε γιατί οποιοδήποτε πλοίο και να είναι από την Κύπρο θα περάσει για να πάει. Άρα είμαι σίγουρη ότι θα ενημερωθούν. Να καταλήξει για να αφήσει κάποιους ακριβώς, και μετά να συνεχίσει ακριβώς. Αλλού. Θα πρέπει να θα το δούμε. Να είναι και... Έτσι. Λοιπόν, είχαμε νέο μέτωπο στον Νότο, διαβάζω εδώ. Ναι. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη που είχαμε χθες. Πλέον και επισήμως έχουμε ένα νότιο μέτωπο και με πυραυλικές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Mm-hmm. Οι αντάρτες είναι Σιίτες, υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αντάρτες Χούθη έχουν και έναν εχθρό. Εκτός από τους ομοεθνείς τους που επειδή η Ιεμένη είναι σε έναν εμφύλιο, ο κύριος εχθρός τους είναι η Σαουδική Αραβία και να υπενθυμίσω ότι ό,τι περίπου κάνει η Χαμάς στο Ισραήλ ή η Ισλαμική Τζιχάτ στο Ισραήλ με τους πυράβλους και τις εκτοξεύσεις πραγματοποιεί, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους Χούθη και με τους Σαουδάραβες. Ναι. Το Ριάντ, η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας έχει γίνει στόχος των πυράβλων των Χούθη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κοινό παρονομαστή που συνδέει ιδεολογικά, οικονομικά, πολιτικά την Χαμάς με τους Χούθη στην Ιεμένη. Mm-hmm. Οι Χούθη στην Ιεμένη έχουν πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Αν δούμε το χάρτη, ίσως οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη από την νότια είσοδο της, από την είσοδο της Ερυθράς θάλασσας εκτοξεύθηκαν προς βορρά και ο στόχος τους ήταν να πλήξουν την πόλη Αιλάτ που είναι η νοτιότερη πόλη του Ισραήλ στην άλλη άκρη της Ερυθράς. Χθες για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το σύστημα RO2 το Ισραηλινό mm-hmm. αντιπυραυλικό, που κατέριψε τους πυράβλους και τα πτυτικά μέσα mm-hmm. Που είχαν κατεύθυνση προς το Αιλάτ. Ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθη χθες και σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαμε και μία άλλη εκτόξευση που και εκείνη ο πύραυλός τους είχε καταρριφθεί από τους Ισραηλινούς χωρίς να πλησιάσει τον Ισραηλινό εναέριο χώρο. Και έχουμε και επισήμως λοιπόν ένα νότιο μέτωπο που μέχρι πριν από 2 ημέρες δεν είχαμε. Να πάμε με λίγο... το μέτωπο της Γάζας και του Λιβάνου. Μάλιστα, ναι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στους προσφυγικούς καταβλισμούς, γιατί εκεί υπάρχει και μία πολύ διαφορετική προσέγγιση από τους Ισραηλινούς και από την Χαμάς. Πάμε να δούμε τι έγινε πρώτα στην Τζαμπάλια.
Ναι, η Τζαμπάλια είναι ένα στρατόπεδο προσφύγων. Όταν σας λέω ότι είναι στρατόπεδο προσφύγων, μην σκέφτεστε ότι είναι ένα στρατόπεδο και είναι με σκηνές. Είχε ονομαστεί έτσι ήδη από τον πόλεμο του 48, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, της Βρετανικής εντολής, ως ηττημένοι πλέον μεταφέρθηκαν εκεί οι πρόσφυγες, εκεί κατέφυγαν. Και οι καταβλισμοί εκείνοι έγιναν πλέον συνοικίες, έγιναν πόλεις. Ναι, ναι. Αλλά ιστορικά έτσι λέμε ότι λέγεται. Έτσι για να το βεβαίως, καταλαβαίνω. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Λοιπόν, συνεχίζονται οι μάχες. Οι μάχες που είχαν γίνει χθες ήταν σκληρές, όπως λένε οι Ισραηλινοί. Υποθέτω ότι και από εκεί ήταν και οι πρώτοι δύο νεκροί των Ισραηλινών. Χθες ανακοινώθηκαν, σήμερα το πρωί ανακοινώθηκαν άλλα 9 ονόματα νεκρών στρατιωτών. Να ξέρετε ότι όσες εικόνες τυχόν εσείς βλέπετε από την Τζαμπάλια, εμείς εδώ στο Ισραήλ δεν τις βλέπουμε εξαιτίας της λογοκρισίας που ισχύει. Ναι. Οπότε εγώ δεν έχω καμία άλλη εικόνα, ίσως να είστε πιο ενημεροί από τις αραβικές πηγές για το τι συνέβη στην Τζαμπάλια σε σχέση με ό,τι γνωρίζουμε εμείς εδώ. Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν πέτυχαν το σκοπό τους οι Ισραηλινοί, δηλαδή να πετύχουν τον αξιωματούχο της Χαμάς και να τον έχουν νεκρό, ότι αυτό είναι ένα θέατρο που παίζει. Το διαψεύδουν κατηγορηματικά και λένε ότι πρόκειται για σφαγή αμάχων, πρόκειται κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Βλέπουμε και εικόνες, γιατί είναι από το σημείο οι συγκεκριμένες εικόνες που βλέπουμε, τον κρατήρα που άνοιξε στο έδαφος. Και από αυτές τις εικόνες εμείς δεν τις βλέπουμε. Και εδώ. Από εκεί προσπαθούν με γυμνά χέρια άνθρωποι και να βρουν τυχόν επιζώντες, αλλά να σύρουν και πάρα πολλούς νεκρούς. Εκατοντάδες. Και μάλιστα μετά... Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος χθες το βράδυ είπε ότι στην Τζαμπάλια έχει καταστραφεί αρχηγείο, επιτελείο, εγκαταστάσεις που και ο συγκεκριμένος ο αξιωματούχος της Χαμάς, που ήταν ένας από τους διοργανωτές της επίθεσης στις 7 του μηνός. Στις 7 Οκτωβρίου, και καλό μήνα να μας ευχηθώ. Ευελπιστώ να είναι καλύτερος πάντως. Σε συνέχεια αυτού που λέγατε, ότι υπάρχει τέλος πάντων μειωμένη ενημέρωση στο τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, είναι λογικό. Αν προχωρήσουμε λίγο... ενώ βλέποντας όσα έρχονται, υπάρχουν και πλάνα από τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο σημείο εκεί κοντά στην Τζαμπάλια, όπου μεταφέρονταν δυστυχώς πολλοί σωροί σκοτωμένων ανθρώπων, μικρών παιδιών κτλ. Και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις των γιατρών του συγκεκριμένου νοσοκομείου που είναι στην περιοχή. Πράτετε άριστα όταν αναφέρετε ειδήσεις και πληροφορίες, τις οποίες εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να δω. Είναι ολοκληρωμένο που πρέπει να γίνεται για να ξέρουμε, έτσι κι αλλιώς είναι ένας πόλεμος. Δεν έχω τη δυνατότητα να τις δω από το ίντερνετ. Απλούστατα, επειδή είμαι εδώ, είμαι προσιλωμένος στο τι μεταδίδουν τα Ισραηλινά. Και πολύ καλά Ισραηλικά κάνετε, μέσα. Γι' αυτό άλλωστε είναι πολύ σημαντική. Και εσείς μπορείτε να κάνετε την άλλη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα, θέλω τώρα πάρα πολύ, είναι 8 παρα 5 και θέλω να έχουμε το χρόνο μας να συζητήσουμε αυτό που θα πάμε να δούμε. Είναι καλό να πούμε ότι ξεκίνησαν κάποια, πριν να πάμε στο βίντεο, είναι καλό να πούμε ότι ξεκίνησαν και κάποιες φωνές ενάντια στο τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός στρατός. Ήδη έχουμε κάποιες παραιτήσεις και στον ΟΗΕ, έχουμε κάποιες παραιτήσεις και κάποιες τέλος πάντων αντιδράσεις από άλλες χώρες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Για όλο αυτό το κακό που συμβαίνει. Αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι η Βολιβία αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ότι το Ουσμπεκιστάν προσφέρει 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην UNRWA, στον ΟΗΕ, για την
προστασία των αμάχων της Γάζας. Και να σας πω ότι και, και ο Διευθυντής του Γραφείου στη Νέα Υόρκη της ΗΠΑ της Αρμοσίας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Κρέκ Μόκαμπερ, παραιτήθηκε χθες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι της ΗΠΑ της Αρμοσίας. Υπέβαλε λοιπόν την παραίτησή του, γιατί θεωρεί ότι ήταν αδυναμία και του ΟΗΕ να σταματήσει αυτό που χαρακτηρίστηκε ως εγχειριεδιακή περίπτωση γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τα έβαλε και με τις χώρες της Δύσης για την στάση που κρατάνε. Μάλιστα. Αυτά δεν τα ξέρω εδώ ακόμα. Ναι. Δεν έχουν γίνει ειδήσεις εδώ. Ναι, λοιπόν. Πάμε να δούμε το βίντεο, κύριε Χαρίτο. Νομίζω είναι η στιγμή. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει είδηση ακόμα σε εσάς, αλλά... Θα γίνει τώρα. Ναι, και θα γίνει τώρα. Πάμε να το δούμε. Για να το δούμε. Μάλιστα. Τι μας δείχνει το βίντεο? Τι είδαμε. Ναι, τι μας είδαμε. Δείχνει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί από χθες το βράδυ και αυτός που το έχει βγάλει είναι η οργάνωση, η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ είναι στο νότιο Λίβανο, δρά και στη νότιο Συρία. Θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια και να μου το θυμίσετε για να μην το ξεχάσω αναφορικά με τη Συρία. Mm-hmm. Ο ηγέτης της είναι ο Χασάν Νασράλα. Υποστηρίζεται από το Ιράν. Και είναι ουσιαστικά η Χεζμπολάχ ελέγχει de facto το νότιο Λίβανο, όπου ο τακτικός, ο λιβανικός ο στρατός δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχό του επί δεκαετίες. Με αυτό το βίντεο λοιπόν, που είναι χωρίς λόγια όπως είδαμε, εντάσσεται στο ψυχολογικό πόλεμο που έχει αρχίσει η Χεζμπολάχ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι όπως και έγινε με τη συνάντηση που είχε ο Νασράλα με εκπρόσωπο της Χαμάς και εκπρόσωπο της Ισλαμικής Τζιχάδ στην Βηρυτό πριν από μια εβδομάδα, το μόνο που δημοσιοποιήθηκε ήταν μια φωτογραφία. Ούτε βίντεο, ούτε δηλώσεις, ούτε ήχος, ούτε τίποτα. Απλά μια φωτογραφία ότι ήταν οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι σε ένα γραφείο. Επειδή θα το χάσω τώρα που θα το δούμε... Πίσω ναι. Εμφανίζονται κάποιες φωτογραφίες με κάποιους... Νάτο, αυτό εδώ. Ναι, τι φωτογραφίες είναι πίσω? Είναι, ναι. Είναι ιστορικές φωτογραφίες. Επειδή και εμένα μου έκανε εντύπωση, ναι. οι φωτογραφίες εκείνες ανάγονται στον πόλεμο του 48, στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως τη λένε οι Ισραηλινοί, στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο που έγινε το 48, ακριβώς την επομένη της ανακήρυξης του Ισραηλινού κράτους. Είναι παλιές φωτογραφίες και είναι από εκείνη την περίοδο. Άρα, μας δείχνει μια ημερομηνία, κυρία Χαρίτο, μας δείχνει μια ημερομηνία και μια ώρα. Ναι. Είπε, στο τέλος έχει τη λέξη Παρασκευή, 3/10 του 23, 3 το μεσημέρι. Μπαίνει η Χεζμπολάχ με ουσιαστικό ρόλο μέσα στον πόλεμο, ενδεχομένως. Να είναι ένα σενάριο. Κοιτάξτε, αυτό. Η Χεζμπολάχ έχει ουσιαστικά μπει στον πόλεμο. Όχι, ενώ το με την έννοια είναι του... Το Λίβανος θα μπει στον πόλεμο, ναι. Αλλά κάτι θέλει να πει... Είναι το πρώτο τελεσίγραφο, αν μπορούμε να πούμε, ναι. που ακούμε από την έναρξη του πολέμου έως σήμερα, από τις 7 Οκτωβρίου έως σήμερα, είναι το πρώτο τελεσίγραφο που δίνει κάποιος από τους εμπλεκομένους και η Χεζμπολάχ μας λέει ότι κάτι ετοιμάζει να κάνει την Παρασκευή, 3 το μεσημέρι, 3/10 του 23. Μάλιστα, την ερχόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα μία σύμπτωση που δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Παρακαλώ. Αυτό το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί γύρω στις 8.30 με 9. Σε μένα ήρθε 9.30 το βράδυ. Mm-hmm. Γύρω στις 10 ανακοινώθηκα από τα μέσα εδώ
ότι την Παρασκευή 3/11 αποφάσισε να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής για επίσημη επίσκεψη εδώ στο Ισραήλ. Mm-hmm. Η πρώτη φορά ύστερα, η δεύτερη φορά ύστερα από την έναξη του πολέμου ή η τρίτη. Η τρίτη δεν θα είναι, γιατί ήρθε, έφυγε και ξαναήρθε. Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Μένα μου κάνει εντύπωση ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα. Μου κάνει εντύπωση και η ακολουθία των των γεγονότων, εάν θεωρήσω ότι ήταν μια επίσκεψη που δεν ήταν προγραμματισμένη, που δεν είχε γίνει καμία αναφορά ότι θα γινόταν και το μάθαμε χθες. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε μια αλλαγή την οποία είχα αναφέρει χθες σε εσάς. Ήταν μια εξέλιξη που ήταν καινούρια, δηλαδή εμείς μιλήσαμε στις 7:30, η είδηση είχε γίνει γνωστή στις 7 το πρωί. Δύο στρατόπεδα του Συριακού στρατού που ανήψουσαν τη δροσική σημαία. Μάλιστα, ναι, το θυμάμαι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έρχεται σε συνέχεια με τον γεγονότων που είδαμε στο αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν. Mm-hmm. Η Ρωσία φαίνεται πως έχει καταλάβει ότι οι συναντήσεις της με στελέχη της Χαμάς, αυτή η στάση που τηρεί στον ΟΗΕ και λοιπά, όχι πως δεν θα την ανέμενε κανείς. Η Ρωσία παραδοσιακά είχε άλλο κώδικα επικοινωνίας με πολλούς παράγοντες εδώ στην περιοχή. Και όταν βλέπει όλους τους δυτικούς ηγέτες να έρχονται εδώ για επισκέψεις, για συμπαράσταση, όταν βλέπει όλα τα στρατεύματα και των Αμερικανών και της Δύσης να είναι εδώ συγκεντρωμένα, είναι λογικό ότι θα ήθελε να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στην όλη κατάσταση. Ναι, ναι. Όταν όμως είδε ότι στο Νταγκεστάν, που είναι μια δημοκρατία που τελεί υπό την επικυριαρχία της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, mm-hmm. βλέπει και αναβιώνουν σκηνές των Τσετσένων αυτονομιστών, Αλλάχου Ακμπαρ, το σύνθημα αυτό ότι ο Θεός είναι μεγάλος, mm-hmm. ο Αλλάχ είναι μεγάλος, και πάμε πίσω στο 2002 με τους Τσετσένους που είχαν πιάσει ομήρους Ρώσους πολίτες που είχαν πάει να δουν μία θεατρική παράσταση στη Μόσχα και αν θυμάστε τους είχαν ομήρους και είχε μία τραγική κατάληξη, ναι. αυτή η ιστορία. Και όχι μόνο εκεί, αρχίζει ίσως η Ρωσία να προβληματίζεται και να λέει ότι αν αφήσω αυτήν την εστία που έχει δημιουργηθεί στην Παλαιστίνη, στην Γάζα, την εστία έντασης, mm-hmm. τον πόλεμο να πάρει και άλλες διαστάσεις, τότε αργά ή γρήγορα η φωτιά θα έρθει και στις πόλεις της Ρωσίας. Να μας κάψει και εμάς, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και αμέσως μετά βλέπουμε τη ρωσική σημαία να βγαίνει σε δύο στρατόπεδα που είχε να εμφανιστεί εκεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή ξαναγύρισαν mm-hmm. οι Ρώσοι που mm-hmm. ήταν παλιά. Αυτό τι σημαίνει. Είχε Χεζμπολάχ, είναι στο νότιο Λίβανο. Έχει όμως και ρόλο στη νότιο Συρία. Γιατί εκεί είναι που προασπίζει τα ιρανικά συμφέροντα. Η Χεζμπολάχ είναι το μακρύ χέρι του Ιράν. Η βάση της είναι στο Λίβανο, αλλά λόγω της κατάστασης και του εμφυλίου πολέμου, τα σύνορα ανάμεσα στο Λίβανο και την νότιο Συρία, που είναι mm-hmm. τα δύο στρατόπεδα που σας είπα, ναι, ναι. είναι διάτρητα. Και μπαινοβγαίνουν οι ένοπλοι της Χεζμπολάχ από το Λίβανο στη Συρία, από τη Συρία στο Λίβανο. Θα δούμε τώρα. Έχουμε αυτό το τελεσίγραφο που δεν ξέρουμε τι είναι. Το πρώτο πλάνο αυτού του βίντεο που έχουμε δει είναι το Τέμενος Αλάξα. Και το Τέμενος Αλάξα είναι εδώ στην Ιερουσαλήμ. Να το πούμε πιο πρακτικά. Οι προσευχές εδώ στο Τέμενος Αλάξα κάθε Παρασκευή είναι η πόλη που ζω. Το ξέρω. Είναι γύρω στη μία το μεσημέρι. Οι πιστοί θα μετακινηθούν από τις γειτονιές τους, θα μπουν στην παλιά πόλη, θα πάνε στο Τέμενος Αλάξα για την προσευχή στη μία η ώρα. Στις 3 η ώρα που είναι το τελεσίγραφο που mm-hmm. λέει η Χεζμπολάχ, αυτοί οι πιστοί θα έχουν γυρίσει στο σπίτι τους. Αν υποθέσουμε ναι. ότι αυτό που θέλει να πει στο βίντεο είναι ότι θα βάλει κατά πυράβλων προς το Τέμενος Αλάξα, δεν νομίζω. Θα βάλει κατά πυράβλων για να απελευθερώσει την Παλαιστίνη που το σύμβολό της είναι
το τέμενος αλλάξα, είναι και θρησκευτικό και εθνικό. Θα είναι ίσως η ώρα που ο Νασράλα θα βγει και θα μιλήσει και θα δηλώσει κάτι. Δεν γνωρίζουμε. Θα το δούμε. Ενδεχομένως να ακολουθήσει και άλλο βίντεο, κύριε Χαρίτου. Συγγνώμη. Το γεγονός όμως ότι ο Μπλίνκεν θα είναι εδώ την Παρασκευή. Ναι, και ναι. Το γεγονός όμως ότι οι Ρώσοι αποφάσισαν να επανέλθουν σε δύο στρατηγική σημασία σημεία, θέλοντας να δώσουν το μήνυμα ότι το μήνυμα του «εγώ είμαι το ανάχωμα» αυτής της κατάστασης, ίσως και ένα μήνυμα προς την Χεσμπολάχ, ότι αυτά που ήξερε έως τώρα με τα διάτρητα τα σύνορα και με τη μετακίνησή της εδώ και εκεί, θα πρέπει να τα ξεχάσει ίσως. Θα αυτά το δούμε. Έτσι εγώ διαβάζω αυτό το βίντεο που έχουμε δει. Πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις σας με τις φωτογραφίες από πίσω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, για να το κάνουμε και λίγο πιο και να το εξηγήσουμε ακόμα πιο πολύ, από τον πόλεμο του 48 μέχρι σήμερα είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με τόσα πολλά μέτωπα. Μέτωπα. Γάζα, το κρατάω. Λίβανος. Συρία. Συρία. Νότιο με Ιεμένη. Ιράν. Η Δυτική Όχθη. 5. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.